Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες εισοδημάτων θα βρεθούν από το 2019 2,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα αντίμετρα της περίοδου 2019-2020 προβλέπονται περικοπές έως 18% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Κατάργηση του επιδόματος συζύγου και αναστολή έως το 2022 της διάταξης Κατρούγκαλου που έκανε λόγο για αύξηση των συντάξεων. Οι μειώσεις θα γίνουν από το πρώτο ευρώ, καθώς δεν προβλέπεται κατώτατο όριο προστασίας, με συνέπεια να αγγίξουν ακόμα και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αξιωματικοί των τριών κλάδων, των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί μπαίνουν σε νέο μισθολογικό καθεστώς με μειωμένες αποδοχές σύμφωνα με τα μέτρα του επικαιροποιημένου μνημονίου. Σύμφωνα με τις αλλαγές, θα κατατάσσονται σε τέσσερις μισθολογικές κλίμακες ανάλογα με την προέλευσή τους, τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας, ενώ καταργούνται τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, ευθύνης και ειδικών συνθήκων. Σήμερα ξεκινά στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής η μάχη του πολυνομοσχεδίου με τα επώδυνα μέτρα που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί. Το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως επίγον και αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη. Σήμερα και η συνεδρίαση του Euro Working Group στις Βρυξέλλες, στο οποίο και θα συζητηθούν το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς και τεχνικές λύσεις για την ελάφρυνση του χρέους που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών να καταλήξουν σε μια συμφωνία στο Euro Group της 22ης Μαΐου. Η τεχνική επεξεργασία των προτάσεων για το χρέος αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τον Μάιο, αφού πρώτα θα έχουν δοθεί ενδιάμεσα πολιτικές κατευθύνσεις. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 739,15 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.